Κάλεσμα στο λαό της Κρήτης να ισχυροποιήσει με την ψήφο του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο, όπως υπόθηκε, είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να ασκήσει πραγματική μαχητική αντιπολίτευση στη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει την 25η Ιουνίου. Απίφθινε χθες το βράδυ κατά την κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του κόμματος στο Ρέθυμνο το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Ευρωβουλευτής Κώστας Παπαδάκης. Ο κ. Παπαδάκης αναφέρθηκε στις μάχες που έχει δώσει το κόμμα του εντός και εκτός της Βουλής, λέγοντας ότι και τώρα το εκλογικό σώμα θα πρέπει να συμβάλλει στην αύξηση των ποσοστών του. Σήμερα ο λαός μας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μπροστά του είναι μια μεγάλη κλιμάκωση της επίθεσης σε βάρος του. Γιατί η όποια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το επόμενο διάστημα θα προωθήσει, όπως λέει και ο κ. Μητσοτάκης, δύσκολες αποφάσεις. Χρειάζεται το 1 ή 2% παραπάνω, το ΚΚΕ, η ακόμα πιο αποφασιστική ενίσχυσή του θα είναι ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις που θα αντιπαλεύουν την αντεργατική πολιτική. Δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σημαίνει δυνατός ο λαός κόντρα στα αντιλαϊκά σχέδια της επόμενης κυβέρνησης και των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου, είπαν μεταξύ άλλων οι τέσσερις υποψήφοι βουλευτές στο Ρέθυμνο, Μανούσος Μανουσογιάννης, Ιωάννα Δακανάλη, Στράτος Μανιαβός και Σιντορέλα Κάλφη. Για 100% λαϊκή αντιπολίτευση, ισχυρό ΚΚΕ, το οποίο με τη δράση του και μέσα στη Βουλή και μέσα στο λαό εμπόδισε την προηγούμενη περίοδο αντιλαϊκά μέτρα. Έχουν σκοπό να τσακίσουν κάθε λαϊκό εργατικό δικαίωμα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτή φορά έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας αυτό να το εμποδίσουμε. Το μόνο κόμμα που μπορεί να ασκήσει πραγματική γνήσια αντιπολίτευση για το λαό με το λαό είναι το ΚΚΕ. Στις 21 Μάη κάναμε ένα πολύ αισιόδοξο βήμα. Τώρα στις 25 Ιούνιου ο κόσμος θα κάνει το άλμα. Το άλμα για να ανέβει ακόμα πιο ψηλά το ΚΚΕ. Ειδικά πάντως για την Κρήτη ο Κώστας Παπαδάκης μίλησε και για την ανάγκη επανεκλογής και του δεύτερου βουλευτή στα Χανιά.